Η προετοιμασία κιλά ομαλά. Δουλεύουμε την τακτική μας, κάποια plays που θα χρησιμοποιήσουμε. Προσπαθούμε να έχουμε τις εντάσεις του 3-on-3. Όποιος έχει δει ή έχει παίξει ξανά 3-on-3, η FIBA, έτσι όπως έκανε το παιχνίδι, οι εντάσεις είναι πάρα πολύ ψηλές. Παίζει σε μισό γήπεδο, σταματάει ποτέ σχεδόν το ρολόι. Έχει αρκετό ξύλο. Οπότε προσπαθούμε, όπως σε κάθε προπόνηση, να εξομοιώσουμε πόσα είναι το παιχνίδι κάτω στη Ρουμανία. Κοιτάξτε, το 3-on-3 προωθεί, θεωρώ, μια κουλτούρα μπασκετική του streetball. Δηλαδή, θεωρώ ότι η FIBA έτσι ξεκίνησε. Προωθεί να παίζεις έξω, να παίζεις με κόσμο, με μουσική. Και έτσι ξεκίνησε αυτό. Τώρα βλέπουμε φέτος ότι είναι η πρώτη φορά που θα είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον δεν είναι παίξε-γέλασε, έχει γίνει ένα άθλημα κανονικότατο. Κοίταξε, οι διαφορές είναι οι εντάσεις. Η ένταση είναι πολύ διαφορετική. Παίζεις σε μισό γήπεδο, δεν σταματάει, δηλαδή το ρολό, παίζεις συνέχεια. Και εντάξει, είναι αρκετά συναρπαστικό. Εγώ προσωπικά, όποτε είχε 3-on-3 από τον καιρό που υπάρχουν στην Κύπρο διοργανώσεις, πάντα συμμετέχω. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να το αγκαλιάσουμε το 3-on-3 και ελπίζουμε να πάμε καλά σαν Κύπρος. Εντάξει, ο όμιλος μας είναι ένας δύσκολος όμιλος, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να είμαστε έτσι εκ των απρόπτου προς εκείνους, μπορεί να μας γνωρίζουν τόσο καλά, θα δείξει. Εντάξει, το φαβορί είναι ο Ολλανδί στον όμιλο μας. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το νούμερο 4 στον κόσμο. Έχουν ήδη πάρει πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εντάξει, εμείς θα δώσουμε το καλύτερο μας αυτό, όπως πάντα. Θα αντιπροσωπήσουμε την Κύπρο μας. Ας ελπίζουμε να κάνουμε έναν καλό αποτέλεσμα.